Αγαπητοί μου χριστιανοί, είμαι πολύ χαρούμενος που είμαι μαζί σας σήμερα εδώ, διότι με την δική σας κοινότητα συμπληρώνω την πρώτη μου περιοδία σε όλες τις κοινότητες της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Αμερικής. Και να σας πω την αλήθεια, λυπάμαι που δεν ήρθα πρώτα σε εσάς, διότι πραγματικά το αξίζατε να έρθω πρώτα σε εσάς. Έχετε μια υπέροχη, πολύ όμορφη εκκλησία, μια καλή κοινότητα, έναν καλό ιερέα, ένα ενοριακό συμβούλιο το οποίο είναι υποδειγματικό και βλέπω ότι αγαπάτε την εκκλησία σας και την φροντίζετε και την προσέχετε. Σήμερα γιορτάζουμε τον Ευαγγελιστή Λουκά. Ξέρετε τους 12 Αποστόλους. Δεν ήταν όλοι οι Απόστολοι ψαράδες. Υπήρχαν και κάποιοι μορφωμένοι μεταξύ τους. Ένας από αυτούς ήταν ο Λουκάς. Ο Λουκάς ήταν γιατρός. Ιατρός. Και όπως είναι οι γιατροί προσεκτικοί και σχολαστικοί, κάθισε ο Λουκάς και κράτησε σημειώσεις όσο καιρό ήταν μαζί με τον Χριστό. Και όταν αναστήθηκε ο Χριστός και έφυγε, κάθισε ο Λουκάς και έγραψε ένα Ευαγγέλιο. Το κατά Λουκάν Ευαγγέλιο. Μαζί με τα άλλα τρία Ευαγγέλια έχουμε 4 Ευαγγέλια. Ο Λουκάς όμως έγραψε όχι μόνο το Ευαγγέλιο, τι έκανε δηλαδή ο Χριστός. Έγραψε και άλλο ένα βιβλίο που το έχουμε στην Καινή Διαθήκη. Τι είναι αυτό το βιβλίο? Είναι οι πράξεις των Αποστόλων. Δεν έγραψε δηλαδή μόνο τι έκανε και τι είπε ο Χριστός, αλλά έγραψε και τι έκαναν οι Απόστολοι μετά τον Χριστό. Και έχουμε 4 Ευαγγέλια. Γιατί έχουμε 4 Ευαγγέλια? Δεν είναι λίγο confusing, δεν μας μπερδεύει λίγο? Δεν έπρεπε να συμφωνήσουν μεταξύ τους να μας γράψουν ένα Ευαγγέλιο? Γιατί έχουμε 4 Ευαγγέλια? Αλλά εγώ σας στρέφω την ερώτηση, γιατί να μην έχουμε 4 Ευαγγέλια? Διότι όλοι μας ζούμε τον Χριστό με τον δικό μας τρόπο. Όλοι μας είμαστε διαφορετικοί άνθρωποι. Όλοι μας όταν βλέπουμε ένα γεγονός το περιγράφουμε με διαφορετικά λόγια. Ο καθένας μας προσέχει μια διαφορετική λεπτομέρεια από κάθε γεγονός που συμβαίνει. Στο τέλος, εάν σας ρωτήσει κάποιος τι είπε ο Αρχιεπίσκοπος, δεν θα πείτε όλοι το ίδιο. Ο καθένας θα πει κάτι άλλο που πρόσεξε καλύτερα, που τον άρεσε περισσότερο. Γι' αυτό είναι καλό να έχουμε πολλές απόψεις μέσα στην Εκκλησία, αλλά να έχουμε ένα κέντρο. Το κέντρο είναι ο Χριστός. Το κέντρο είναι η Εκκλησία. Δεν μπορούμε όλοι μας να είμαστε το ίδιο. Δεν είμαστε όλοι το ίδιο. Δεν είμαστε όλοι άνδρες. Δεν είμαστε όλοι γυναίκες. Δεν είμαστε όλοι παιδιά. Δεν είμαστε όλοι άσπροι. Δεν είμαστε όλοι μαύροι. Ο καθένας μας έχει διαφορετική προσωπικότητα. Και έτσι, για να γίνει δυνατή η Εκκλησία, για να είμαστε εμείς δυνατοί, όλοι πρέπει να είμαστε μέσα. Όλες οι απόψεις, όπως βλέπει κανείς τον Χριστό, αρκεί να βλέπει τον Χριστό, να μην βλέπει κάτι άλλο. Αυτό είναι τα 4 Ευαγγέλια, αγαπητοί μου αδελφοί. Δεν διαφωνούν μεταξύ τους τα Ευαγγέλια, δεν έχουν αντιφάσεις. Το ένα συμπληρώνει το άλλο. Όσοι από εσάς είσαστε εξοικειωμένοι με την τεχνολογία, βλέπετε σήμερα το μεγαλύτερο βαθμό τεχνολογίας, τον λέμε 3D, με 3 dimensions. Θεωρείται το πιο τέλειο,
το πιο πραγματικό. Εδώ έχουμε four dimensions. Τέσσερις Ευαγγελιστές, τέσσερις Αποστόλους που περιγράφουν το ίδιο γεγονός από τέσσερις γωνίες. Επομένως, έχουμε την πιο ολοκληρωμένη πληροφορία, την πιο αξιόπιστη μαρτυρία, την πιο τέλεια εικόνα για το ποιος ήταν ο Χριστός και το τι έκανε. Να προσκυνούμε το Ιερό Ευαγγέλιο, να το διαβάζουμε, αγαπητοί μου αδελφοί, στα σπίτια. Διαβάστε το στα σπίτια το Ευαγγέλιο. Βάλτε και το παιδί σας δίπλα να το ανοίξει και διαβάστε του ένα απλό πράγμα, ένα θαύμα, ένα γεγονός από τη ζωή του Χριστού. Και θα δείτε ότι στην αρχή θα σας φανεί δύσκολο, γιατί τα παιδιά δεν έχουν μάθει να ακούνε, έχουν μάθει να βλέπουν εικόνες, tablets, screens, δεν έχουν μάθει να κάθονται και να ακούνε. Αλλά ο Λόγος του Θεού είναι δυνατός. Ο Λόγος του Θεού είναι αυτός που ξέρει να μπαίνει στην καρδιά του παιδιού. Και εκεί που θα το διαβάζετε για το παιδί σας, θα δείτε ότι ξαφνικά θα το βλέπετε το Λόγο του Θεού στη δικιά σας την καρδιά, και ενώ νομίζετε ότι το κάνετε για το παιδί, εσείς θα γίνεστε καλύτεροι άνθρωποι και ο Λόγος του Θεού θα ενοικήσει, θα κατοικήσει και θα φυτευτεί μέσα στην καρδιά σας.